Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα λέω να φτιάξουμε popsicles, που είναι πάλι ένα υγιεινό, έτσι, δροσιστικό καλοκαιρινό γλυκάκι, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε ζέστη για πολύ καιρό ακόμα. Οπότε αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή θρεπτική εναλλακτική που μοιάζει σαν frozen yogurt. Είναι πάρα πολύ ωραίο για παιδάκια, γιατί πραγματικά η εμφάνιση ξεγελάει και αισθάνεσαι ότι τρως σαν παγωτίνει κάτι. Πιστεύω θα σας αρέσει, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχετε, δεν θέλει fancy υλικά που δεν μπορείτε να τα βρείτε εύκολα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα χρειαστείτε είναι θήκες για γρανίτες, που δεν είναι δύσκολο βέβαια να βρείτε, έχει στα Jumbo, έχει σε πολλά έτσι μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά αν δεν έχετε, μία άλλη εναλλακτική είναι να χρησιμοποιήσετε και σεδάκια από γιαουρτί, τα οποία να είναι έτσι μικρούτσικα, τύπου σαν αυτά. Οπότε αν έχετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό και απλά θέλετε ένα ξυλάκι να βάλετε από πάνω, που πάλι μπορείτε να βρείτε στα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν θα φλιαρίσω άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω βάζοντας στο blender μία κούπα μύρτιλα, γιατί θέλω να κάνω γεύση blueberries and cream. Αλλά αν δεν έχετε μύρτιλα, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε, κυριολεκτικά οποιοδήποτε φρούτο έχετε. Και βάζω και χυμό από μισό λεμόνι ή lime. Και περίπου μία κουταλιά της σούπας μέλι, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα αν σκεφτείτε ότι θα βγουν 6 διαφορετικά popsicles από αυτή την ποσότητα. Τα μπλεντάρουμε πάρα πολύ καλά και αυτή θα είναι η μία μας στρώση. Για τη δεύτερη στρώση θα πάρω ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι και θα βάλω μέσα πάλι μία κουταλιά μέλι. Και 2-3 σταγόνες από κάποιο εκχύλισμα βανίλιας αν έχετε. Και αυτό ουσιαστικά παίρνει έτσι μια πιο βανιλένια γεύση και θα μας δώσει την αίσθηση του παγωτού βανίλια. Το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στις θηκούλες μας και βάζουμε κάτω-κάτω μια κουταλιά από αυτό το μείγμα που είναι σαν μαρμελάδα που φτιάξαμε. Από πάνω βάζουμε μια κουταλιά από το γιαουρτί. Και μετά πάλι μία κουταλιά μαρμελάδα και μία κουταλιά γιαούρτι. Και αυτές εδώ οι στρώσεις μόνο σωστά να αναμειχθούν μεταξύ τους και θα βγάλουν αυτό το ωραίο εφέ που είναι σαν μάρμαρο, θα γίνουν δηλαδή πάρα πολύ όμορφα. Από εκεί πέρα αν θέλετε μπορείτε εσείς να τα ανακατέψετε και έξτρα. Απλώς μην τα ανακατέψετε πολύ γιατί θα χάσετε αυτό το εφέ. Μπαίνει λοιπόν κατάψυξη, κανένα πενταωράκι θα σας έλεγα να το αφήσετε και μετά απλά το αφήνετε έξω 5 λεπτάκια να ξεπαγώσει λίγο για να μπορέσετε να τραβήξετε το ξυλάκι και είναι πανέτοιμο! Έχουμε λοιπόν ένα γλυκάκι το οποίο έχει και την πρωτεΐνη του, είναι και χαμηλό σε λιπαρά, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείτε να φάτε έτσι για απογευματινό σνακ, οπότε πιστεύω θα σας αφήσω όλους ικανοποιημένους αυτή τη εβδομάδα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Ανυπομονώ να δω τις φωτογραφίες σας στο Instagram για να τις κάνω repost. Γενικά πιστεύω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία εναλλακτική για να καλύψουμε τη λιγούρα για γρανίτα, frozen yogurt, παγωτό, οτιδήποτε. Χωρίς φυσικά να δαιμονοποιώ το actual γλυκό και φυσικά και θα φάμε και αυτά, αλλά ειδικά για τις μανούλες που θέλετε έτσι λίγο να ξεγελάσετε τα παιδάκια σας για να μην τρώνε κάθε μέρα παγωτά, νομίζω αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πάντα πετυχαίνει, οπότε ίσως να γίνει και μια go-to συνταγή που θα την κάνετε κάθε καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να την προσαρμόσετε τελείως στα γούστα σας, μπορείτε να βάλετε ας πούμε και κακάο μέσα στο γιαούρτι και να βγει κάπως πιο σοκολατένιο. Μπορείτε να βάλετε μέσα και σταγονίτσες κουβερτούρας. Μπορείτε να το κάνετε με μπανάνα, μπορείτε να το κάνετε με βερίκο και κεροδάκινα. Μπορείτε να βάλετε και φέτες από κάποιο φρούτο, το οποίο θα φαίνεται στην επιφάνεια και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, αν δεν σας αρέσει το γιαούρτι, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με κάποιο φυτικό γιαούρτι ή μπορείτε απλά να μην βάλετε καθόλου γιαούρτι και να βάλετε μέσα μόνο φρούτα ή φρούτα και κάποιο φυτικό γάλα. Μπορείτε γενικά να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ απλά ήθελα να σας δώσω μια ιδέα και από εκεί και πέρα να δημιουργήσετε εσείς. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω τι θέλετε να δείτε σε μελλοντικά βίντεο. Ξέρω σίγουρα ότι θέλετε ιδέες για κυρίως γεύματα, οπότε σίγουρα ένα από τα επόμενα βίντεο θα είναι κάτι τέτοιο. Σκέφτομαι είτε να σας κάνω Buddha Bowls, αυτά τα instagramικά bowl που βλέπουμε, και να σας δώσω έτσι ιδέες πώς μπορείτε να τα φτιάχνετε στο σπίτι,
είτε να σας κάνω ιδέες για οικονομικά υγιεινά γεύματα, για να δείτε πόσο οικονομική μπορεί να είναι η υγιεινή διατροφή. Πείτε μου τι προτιμάτε και αν έχετε και κάποια άλλη ιδέα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.